Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, αυτή τη φορά μπροστά από την κάμερα για να κάνουμε και κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Έχω μια ακόμα νέα συσκευή στα χέρια μου και συγκεκριμένα το Poco Mi 3 της Poco που αποτελεί τυπικά ξεχωριστό μπραντ αλλά συνεχίζει να ανήκει στην Xiaomi. Η συσκευή θα ξεκινήσει να πωλείται επίσημα στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες σε μια εντυπωσιακά χαμηλή τιμή στα 159 ευρώ για τη βασική έκδοση με 64 GB αποθηκευτικού χώρου και 4 GB μνήμης RAM. Έρχεται με μια εντυπωσιακά μεγάλη μπαταρία στο εσωτερικό της με χωρητικότητα 6.000 mAh και με τεχνικά χαρακτηριστικά που θεωρητικά είναι ικανά για να καλύψουν τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει κανείς για απλή καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Παραδοσιακά, το Poco Mi 3 είναι σφραγισμένο στη συσκευασία του. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα το ανοίξουμε να το δω και εγώ για πρώτη φορά και φυσικά στη συνέχεια θα το χρησιμοποιήσω για αρκετές ημέρες για να έχω μια λίγο καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς προσφέρει. Λοιπόν, είπαμε θα κρατήσουμε το βίντεο μικρό σε διάρκεια και προχωράμε κατευθείαν στο να πάρουμε το μαχαίρι, να γυρίσουμε τη συσκευασία στο πίσω μέρος, να βρούμε μια γωνία και να κόψουμε τη ζελατίνα. Το καταφέραμε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Εκτός πλάνου το μαχαίρι. Εντάξει, χωρίς ιδιαίτερο σεβασμό στη ζελατίνα αυτή τη φορά. Το ότι έχει μπαταρία με χωρητικότητα 6.000 mAh το αναφέρει υπερήφανα και στη συσκευασία του το Poco Mi 3 και καλά κάνει. Η έκδοση που έχω στα χέρια μου είναι αυτή με 4 GB μνήμης RAM και 64 GB αποθηκευτικού χώρου που θα είναι και αυτή που κοστίζει επίσημα στην ελληνική αγορά 159 ευρώ. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, αφήνουμε στην άκρη, ανοίγουμε το δεύτερο μικρό κουτάκι που υπάρχει παραδοσιακά μέσα σε αυτή, να δούμε τι ακριβώς περιέχει. Λοιπόν, υπάρχει και θήκη. Στα 159 ευρώ η Xiaomi ή η Poco, όπως θέλει να το πει ο καθένας, θεωρεί ότι και πάλι υπάρχει περιθώριο για να έχουμε μια θήκη σιλικόνη στη συσκευασία και πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, μια διάφανη θήκη σιλικόνης αυτή τη φορά και δεν είναι πιο σκούρο μαύρο χρώμα όπως σε κάποια άλλα μοντέλα της εταιρείας. Την αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε μία κάρτα εγγύησης, ok. Λοιπόν, έχουμε έναν οδηγό χρήσης, επίσης ok. Έχει και ελληνικά σε κάποιο σημείο, αλλά δεν θα το χρειαστούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το ίδιο προφανώς το Poco Mi 3, το οποίο είναι σε ένα μαύρο χρώμα, θα το δούμε στη συνέχεια. Και προφανώς κάτω από όλα αυτά υπάρχει και ο φορτιστής, όπως και το USB Type-C καλώδιο. Να δούμε λίγο το φορτιστή, να δούμε τι ακριβώς ρυθμό φόρτισης υποστηρίζει. 22,5 W είναι το μέγιστο που προσφέρει ο συγκεκριμένος φορτιστής. Το Poco Mi 3 φορτίζει με έως και 18 W. Είναι από τις περιπτώσεις που η Xiaomi χρησιμοποιεί στη συσκευασία, μάλλον προσφέρει στη συσκευασία ένα λίγο πιο γρήγορο φορτιστή από αυτό που υποστηρίζει το ίδιο το Poco Mi 3. Λοιπόν, μαζεύω όλο αυτό εδώ το χαμό από χαρτιά και πάμε να δούμε το ίδιο το τηλέφωνο. Αυτό είναι λοιπόν το ίδιο το Poco Mi 3. Η εταιρεία παραδοσιακά αναφέρει τα βασικά του χαρακτηριστικά στη ζελατίνα. 48 MP η βασική του κάμερα, 3 είναι συνολικά στο πίσω μέρος. Θα δούμε στη συνέχεια λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε μία από αυτές. Είπαμε 6.000 mAh η χωρητικότητα της μπαταρίας του και με 18 W ταχεία φόρτιση που για μία συσκευή στα 159 ευρώ είναι απόλυτα ικανοποιητική. 6,53 ίντσες είναι η οθόνη του με Full HD Plus ανάλυση 2400x1080 pixels. Δεν χρησιμοποιεί μία 720 20p οθόνη ακόμα και σε αυτή την κατηγορία τιμής ή Xiaomi όπως κάποιες άλλες εταιρείες και ο επεξεργαστής στο εσωτερικό του Poco Mi 3 είναι ο Snapdragon 662 της Qualcomm, ένας επεξεργαστής που προφανώς δεν είναι ότι ισχυρότερο υπάρχει στη μεσαία κατηγορία, αλλά μιλάμε για μια συσκευή που κοστίζει 159 ευρώ επίσημα στην ελληνική αγορά. Λοιπόν, βγάζουμε τη ζελατίνα, την αφήνουμε στην άκρη, βγάζουμε και το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία της συσκευής και πριν ή μάλλον να ξεκινήσουμε να το ανοίξουμε για να περιμένουμε να ανοίξει για πρώτη φορά το Poco Mi 3. Poco μας δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι πλέον ξεχωριστό brand. Ένα από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της συσκευής είναι ότι παρότι είναι προφανώς κατασκευασμένο από πλαστικό στο πίσω μέρος του, έχει μια λίγο πιο μάτι υφή, δεν είναι ένα γυαλιστερό πλαστικό το οποίο η αλήθεια είναι ότι θα έδειχνε αρκετά φθηνό σε αυτά τα χρήματα. Είναι και σαφώς πιο ευχάριστο στην αίσθηση όταν το κρατάμε στο χέρι και δεν γλιστράει ακριβώς επειδή έχει αυτή την λίγο πιο άγρια υφή. Πιθανότατα ένα ακόμα πλεονέκτημα, το οποίο προφανώς δεν μπορώ να το δοκιμάσω αυτή τη στιγμή, είναι ότι και οι πολύ μικρές γρατζουνιές δεν θα φαίνονται τόσο έντονα. Τώρα, στο πάνω μέρος, εδώ που είναι οι τρεις κάμερες, έχει ένα σημαντικά μεγαλύτερο πλαίσιο και το λογότυπο Poco και πάλι για να ξεχωρίζει περισσότερο ίσως από ό,τι θα έπρεπε το τηλέφωνο με αυτόν τον τρόπο. Μία σχεδιαστική επιλογή η οποία
Είναι κάτι που έχει αποφασίσει η Poco και εντάξει, okay, ανάλογα με το πώς το θεωρεί ο καθένας. Λοιπόν, στο πρακτικό κομμάτι, υποδοχή για ακουστικά στο πάνω μέρος μαζί με ένα δεύτερο μικρόφωνο για εγγραφή στερεοφωνικού ήχου και noise cancellation. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο ηχείο. Το Poco Mi 3 προσφέρει στερεοφωνικό ήχο, επίσης κάτι εντελώς ασυνήθιστο στην κατηγορία τιμής που ανήκει και στο κάτω μέρος το βασικό μικρόφωνο, η USB Type-C θύρα. Όπως είδαμε και το καλώδιο που υπάρχει στη συσκευασία του και το βασικό του ηχείο. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε τον οδηγό εκκίνησης, να πούμε ότι οι αισθητήρες αποτυπωμάτων είναι πάνω στο πλήκτρο ενεργοποίησης και στο Poco Mi 3, μια διάταξη η οποία προφανώς είναι αρκετά βολική με δεδομένο της LCD panel. Ο αισθητήρας αποτυπωμάτων δεν μπορεί να είναι ενσωματωμένος στην ίδια την οθόνη και για την μπροστινή κάμερα έχουμε ένα notch, το οποίο είναι σε μια ξεχωριστή εγκοπή. Δεν έχουμε κάποια μικρότερη τρύπα μέσα στην ίδια την οθόνη, το οποίο υπό συνθήκες αποτελεί πλεονέκτημα γιατί δεν εμφανίζεται και το ενοχλητικό μέχρι ένα σημείο light bleeding γύρω από την τρύπα για την κάμερα αυτή σε LCD panel και ειδικά στη μεσαία και χαμηλότερη κατηγορία τιμής. Λοιπόν, συνεχίζω, περνάω τον οδηγό εκκίνησης και επανέρχομαι αμέσως μετά. Ολοκλήρωσα τον οδηγό εκκίνησης, είναι πλέον έτοιμο για να το χρησιμοποιήσω το Poco Mi 3. Έχω καταχωρήσει το αποτύπωμά μου και στον αισθητήρα που είναι πάνω στο πλήκτρο ενεργοποίησης. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ξεκλειδώσω το Poco Mi 3 είναι απόλυτα ικανοποιητικός και μάλιστα αν η οθόνη του είναι ήδη ανοιχτή, ξεκλειδώνει ουσιαστικά άμεσα. Τώρα, για την ίδια την οθόνη, είπαμε 6,53 ίντσες διαγώνιος της και Full HD Plus η ανάλυση της. Είναι προφανώς ένα LCD panel σε αυτή την κατηγορία τιμής. Χρωματικά φαίνεται να είναι απόλυτα ικανοποιητική και υπογωνία. Αυτό που μειώνεται αισθητά είναι η ένταση του φωτισμού χωρίς κάποια ενοχλητική χρωματική αλλίωση. Ενώ ευκαιρία να δούμε λίγο και στην πράξη πώς ακούγονται τα δύο στερεοφωνικά ηχεία του Poco Mi 3. Θα χρησιμοποιήσουμε το συνηθισμένο μας βίντεο. Αυτή είναι και η μέγιστη ένταση του ήχου που έχει το τηλέφωνο, είναι λίγο χαμηλότερη ίσως από το ιδανικό. Παρ' όλα αυτά, ο στερεοφωνικός ήχος είναι σαφώς προτιμότερο όταν βλέπουμε ένα βίντεο από το να ακούμε ήχο μόνο από το κάτω μέρος ή από τη μία πλευρά όταν το κρατάμε στο πλάι. Και για να κλείσουμε με την οθόνη, έρχεται με ένα screen protector προεγκατεστημένο, το οποίο είναι πάντα καλοδεχούμενο, ειδικά σε οικονομικές συσκευές που δεν είναι εύκολο να βρει κανείς να αγοράσει και να τοποθετήσει μια προστασία αυτού του είδους. Τώρα, για τις τρεις κάμερες στο πίσω μέρος του Poco Mi 3, είναι λίγο διαφορετικές από το συνηθισμένο. Η βασική από αυτές, είπαμε, είναι στα 48 MP, έχει και ένα διάφραγμα με εύστο 5,8 στο φακό της, κάτι που σημαίνει ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας οι φωτογραφίες θεωρητικά που μπορεί να βγάλει η συσκευή είναι απόλυτα ικανοποιητικές και μάλιστα εδώ να πούμε ότι το Poco Mi 3 έρχεται και με ξεχωριστό night mode, κάτι το οποίο δυστυχώς υπάρχουν πολλές εταιρείες που δεν θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να προσφέρεται σε μια συσκευή σε αυτή την κατηγορία τιμής. Ο χρόνος που χρειάζεται για να αποθηκεύσει μια φωτογραφία είναι σχετικά ικανοποιητικός και στη συνέχεια μπορούμε να τη δούμε ουσιαστικά άμεσα. Περισσότερα για τη λεπτομέρεια και την ποιότητα σε κάθε φωτογραφία στο αναλυτικό review. Τώρα, από το Poco Mi 3 απουσιάζει η κάμερα με υπερευεργόνιο φακό για μεγαλύτερο πλάνο σε κάθε φωτογραφία. Η δεύτερη από τις τρεις συνολικά είναι μια μάκρο κάμερα που μας επιτρέπει να βγάλουμε φωτογραφίες από πολύ μικρή απόσταση. Είναι και εδώ σχετικά καλά κρυμμένη στις περισσότερες επιλογές της εφαρμογής. Πλησιάζουμε πολύ κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Τυπικά 4 εκατοστά είναι η απόσταση για να βγει σωστά εστιασμένη φωτογραφία αφού δεν υπάρχει autofocus και η ανάλυση της συγκεκριμένης κάμερας είναι στα 2 MP. Πολύ συγκεκριμένη χρήση σε πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, παρόλα αυτά υπάρχει στη συσκευή μέχρι ένα βαθμό προκειμένου να είναι συνολικά 3 που είναι πιο εμπορικό ελκυστικά. Η τρίτη κάμερα τώρα δεν λειτουργεί αυτόνομα, είναι ένας αισθητήρας βάθους, η ανάλυση της είναι και πάλι στα 2 MP και υπάρχει ώστε να μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες πορτρέτου σε συνδυασμό με τη βασική κάμερα και να μπορούμε να θολώσουμε το φόντο πίσω από το αντικείμενο που φωτογραφίζουμε. Το Poco Mi 3 έρχεται με το MIUI 12 γραφικό περιβάλλον της Xiaomi, αλλά παρόλα αυτά κάτω από αυτό είναι το Android 10, η θεωρητικά προηγούμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος της Google. Παρόλα αυτά είναι μια οικονομική συσκευή και δεν θα περίμενε κανείς να έρθει στην αγορά με Android 11. Τώρα για τις επιδόσεις από τον Snapdragon 662. Όσο χρησιμοποιώ το τηλέφωνο φαίνεται ότι εκτός από μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο να ξεκινήσει κάποιες σχετικά πιο απαιτητικές εφαρμογές, δεν έχει κάποια ενοχλητικά κολλήματα
σε απλή καθημερινή χρήση, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλες εταιρείες, ακόμα και σε τηλέφωνα που κοστίζουν τα διπλάσια χρήματα από αυτό, προσφέρουν μεν καλύτερες επιδόσεις, αλλά και πάλι μόλις 4 GB μνήμης RAM, τα οποία για μια συσκευή σαν το Poco Mi 3 είναι απόλυτα ικανοποιητικά για να το χρησιμοποιεί κανείς για social media, εφαρμογές όπως το Viber και ο Facebook Messenger, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Και αυτό, μαζί με την απόδοση της εντυπωσιακά μεγάλης μπαταρίας στο εσωτερικό του, είναι κάτι που θα δούμε στη συνέχεια, θα το δοκιμάσουμε και θα επανέλθουμε στο αναλυτικό review του. Αυτή λοιπόν είναι μια πρώτη εικόνα για το Poco Mi 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίσθηση που αφήνει είναι ότι είναι μια απόλυτα ικανοποιητική συσκευή για απλή καθημερινή χρήση και όχι μόνο. Θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα με κάποιο άλλο βίντεο και φυσικά με το αναλυτικό του review σε μερικές ημέρες από σήμερα. Καλή συνέχεια!